Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Θα θέλαμε να αρχίσουμε με κάποιες ερωτήσεις μικρής ανάπτυξης. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για την WeWe και ποιος είναι ο σκοπός της. Η WeWe είναι μια ελληνική startup. Ιδρύθηκε το 2014. Και σκοπός μας είναι... Μάλλον έχουμε αναπτύξει ένα ψυχομετρικό εργαλείο σε μορφή παιχνιδιού, το οποίο έχει σκοπό να βοηθήσει αφενός τις εταιρείες να αξιολογήσουν το υφιστάμενο προσωπικό, αλλά και μελλοντικούς υποψήφιους, αλλά και τους ίδιους τους individuals να μπορέσουν να μάθουν καλύτερα τον εαυτό τους και το πώς μπορούν να βελτιώσουν τα soft skills τους. Ποιες είναι οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει μια startup επιχείρηση στην Ελλάδα με τα σημερινά κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα? Σίγουρα το κομμάτι της startup είναι λίγο πιο γνωστό στο ευρύ κοινό σε σχέση με το 2014 όταν ξεκινήσαμε εμείς. Θεωρώ ότι οι δυσκολίες υπάρχουν, όπως υπάρχουν γενικότερα δυσκολίες στην κοινωνία σήμερα και στην οικονομία. Η γραφειοκρατία σίγουρα δεν βοηθάει στο κομμάτι του να τρέξει μια επιχείρηση, πόσο μάλλον μια νεοφυής επιχείρηση. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήματα προόδου και όσο περνάει ο καιρός, πηγαίνουμε ακόμα πιο μπροστά. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες σας ως CTO της WeWe και πώς μοιάζει μια απλή μέρα στη δουλειά για εσάς? Ως Chief Technology Officer, δουλειά μου είναι πρώτα απ' όλα η τεχνολογική πρόοδος εταιρείας και η ανάπτυξή της, αλλά και η καθημερινή οργάνωση πραγμάτων που έχουν να κάνουν με το κομμάτι του software development. Μία μέρα στη δουλειά θα έλεγα ότι είναι περίεργη, ειδικά τα τελευταία χρόνια λόγω COVID το remote working έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι αυτό που πάντα υπάρχει και θα είναι κοινός παρανομαστής είναι το πόσο τα challenges τα οποία προκύπτουν και ιδιαίτερα σε στιγμές που δεν τα περιμένεις. Έχετε νιώσει ποτέ αμφιβολία για τις επιλογές σας όσον αφορά την καριέρα σας? Όχι. Ακόμα και οι λάθος επιλογές είναι εδώ για να μας οδηγήσουν κάπου. Σίγουρα έχουν γίνει λάθος επιλογές. Θεωρώ όμως ότι μέσα από αυτές μπορεί ο καθένας να φτάσει στη δική του Ιθάκη και στη δική του Ήρυδα, θα λέγαμε. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και που αυτή τη στιγμή έχω καταφέρει να είμαι CTO στην WeWe και γενικότερα να είμαι σήμερα εδώ. Τώρα θα σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις αστραπή. Πώς καταφέρνετε να διαχειρίζεστε τον χρόνο σας και ποια είναι η σχέση σας με τα deadlines? Δεν τα καταφέρνω. Όχι, εντάξει. Σίγουρα είναι αρκετά δύσκολο το να διαχειριστεί κάποιος τόσα πολλά πράγματα μέσα στη μέρα. Θεωρώ ότι αυτό που χρειάζεται γενικότερα στη ζωή αλλά και στην δουλειά είναι υπομονή και ηρεμία. Μια συμβουλή που θα θέλατε να σας είχε δώσει κάποιος όταν κάνατε τα πρώτα σας βήματα στην αγορά εργασίας? Δύσκολη ερώτηση, γιατί είναι πολλές συμβουλές που θα ήθελα να γνωρίζω. Νομίζω ότι αυτό που θα έπρεπε να ξέρω είναι τη σημασία των soft skills, το οποίο είναι και αυτό που ήρθα για να μιλήσω εδώ και το οποίο είναι και πάρα πολύ σημαντικό στην αγορά εργασίας. Και ευτυχώς το ανακάλυψα μέσα από την εργασία μου στην WeWe. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σκεφτήκατε μόλις ξυπνήσατε σήμερα το πρωί? Ότι πρέπει να καταφέρω να είμαι καλά για αυτή την πρόβα. Αν ξαφνικά κερδίζατε 10 εκατομμύρια ευρώ, ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα κάνατε με αυτά? 10 εκατομμύρια. Σίγουρα να πάω διακοπές και σίγουρα να επενδύσω κάποια από αυτά στην εταιρεία που βρίσκομαι τώρα. Εάν μπορούσατε να συνομιλήσετε με οποιοδήποτε πρόσωπο της ιστορίας, ελληνικής και μη, ποιο θα επιλέγατε και γιατί? Νομίζω ότι θα διάλεγα τον Νέλσον Μαντέλα, με την έννοια ότι η πορεία και η ιστορία που έχει αφήσει είναι κάτι το μοναδικό. Αγαπημένη εποχή? Άνοιξη. Ποιο άτομο στη ζωή σας αποτελεί τη μεγαλύτερη σας έμπνευση? Θα έλεγα τον πατέρα μου. Τι σημαίνει επιτυχία για εσάς?
Η επιτυχία είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι έρχεται στο τέλος. Πολλές φορές νιώθουμε ότι είμαστε επιτυχημένοι ή νιώθουμε ότι τα καταφέραμε, αλλά ουσιαστικά μόνο όταν κάνουμε ταμείο που λέμε θα μπορέσουμε να πούμε πραγματικά ότι καταφέραμε κάτι. Πείτε μας κάτι που σας ηρεμεί. Ταινίες. Πείτε μας ένα στόχο που έχετε θέσει για το μέλλον. Να πάει καλά αυτό το TEDx. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Εγώ σας ευχαριστώ.